Poštovani narodni poslanici, Vaše Ekselencije, poštovane dame i gospodo, otvaram 18. posebnu sednicu Narodne skupštine Republike Srbije u 11. sazivu. Kao što vam je poznato, ovu posebnu sednicu sazvala sam da bi se Narodnoj skupštini obratila njegova Ekselencija, gospodin Demetris. Narodne skupštine, u svoje ime pozdravim njegovu Ekselenciju, gospodina Demetrisa Silurisa, i pored njega pozdravim i ostale uvažene članove delegacije predstavničkog doma Republike Kipar i predstavnike diplomatskog kora u Republici Srbiji koji prisustvuje današnjoj sednici. Sada molim njegovu Ekselenciju, gospodina Demetrisa Silurisa, da nam se obrati. Izvolite, predsjedniče. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Πρόεδρε της Εθνικής Συνέλευσης της Σερβίας, πρότιμοι κύριοι και κυρίες βουλευτές, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι, αποτελεί για μένα ιδιαίτερη τιμή και ξεχωριστό προνόμιο να απευθύνομαι στην Βουλή της Σερβίας. Η παρουσία μου στο Βελιγράδι επιβεβαιώνει το άριστο επίπεδο των σχέσεων και το δημιουργικό διάλογο που έχει θεσμοθετηθεί σε ένα ευρύ φάσμα σημαντικών θεμάτων. Είμαι βέβαιος ότι η επίσκεψη αυτή θα ενισχύσει περαιτέρω την κοινοβουλευτική μας συνεργασία και φιλοδοξώ ότι θα θέσουμε μαζί τα θεμέλια για ακόμη πιο καρποφόρο ανάπτυξη των σχέσεων των χωρών μας σε όλους τους τομείς προς όφελος των λαών μας. Η Βουλή των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας στηρίζει την ευρωπαϊκή πορεία της Σερβίας. Χαιρετίζει ιδιαίτερα τη μέχρι σήμερα πρόοδο που έχει σημειώσει η Σερβία στο πλαίσιο των ενταξιακών διαπραγματεύσεων και προσβλέπει στη συνέχιση της διαδικασίας με το άνοιγμα και κλείσιμο νέων κεφαλαίων, όπως αντανακλάται και στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Ιουνίου του 2018. Γνωρίζουμε ότι η προενταξιακή αυτή περίοδος αποτελεί μια μακρά και επίμονη διαδικασία. Λαμβάνοντας όμως υπόψη τη σημαντική πρόοδο που έχει επιτύχει ο περήφανος λαός και η ηγεσία της Σερβίας, είμαι πεπισμένος ότι πολύ σύντομα, εντείνοντας τον ρυθμό των μεταρρυθμίσεων, η χώρα σας θα αποτελέσει μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για την Κύπρο, η ένταξη της Σερβίας στην Ένωση αποτελεί προϋπόθεση για εδραίωση της σταθερότητας στα Βαλκάνια, η οποία είναι άριχτα συνδεδεμένη με την ασφάλεια και σταθερότητα ολόκληρης της Ευρώπης. Αυτή τη θέση στηρίζουμε εντός των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στα πλαίσια αυτά θα έχετε πάντα ένα ειλικρινή, ανιδιοτελή και σταθερό πρεσβευτή που ειλικρινά πιστεύει ότι το μέλλον της Σερβίας δεν μπορεί παρά να είναι ευρωπαϊκό. Επαναλαμβάνω δε την ετοιμότητα της Βουλής των Αντιπροσώπων να μοιραστεί με την Σερβία την εμπειρογνωμοσύνη που έχει αποκτήσει σε θέματα εναρμόνισης με το ευρωπαϊκό και κεκτημένο. Είμαστε στη διάθεση σας και σε τεχνοκρατικό επίπεδο. Θέλω ακόμα να σας διαβεβαιώσω πως η χώρα σας μπορεί να βασίζεται εξίσου στη στεναρή μας στήριξη για τον σεβασμό της κυριαρχίας και εδαφικής ακεραιότητας. Αποτελεί πάγια θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας και ιστορικό χρέος
η μία αναγνώριση της μονομερός ανακηρυχθήσας ανεξαρτησίας του Κωνσταντινούπολης. Από τέτοιες μεθοδεύσεις υπέφερε και ακόμα υποφέρει η χώρα μας. Η νομική βάση για επίλυση του θέματος παραμένει το σχετικό με το καθεστώς του Κωνσταντινούπολης ψήφισμα 1244 του 99 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Όσο το εν λόγω ψήφισμα παραμένει σε ισχύ και στην απουσία επίτευξης αμοιβαία αποδεκτής λύσης στο ζήτημα του καθεστώτος της περιοχής, η μονομερής ανακήρυξη της ανεξαρτησίας του Κωνσταντινούπολης εξακολουθεί να είναι παράνομη. Η Κύπρος, 44 χρόνια μετά τη στρατιωτική εισβολή της Τουρκίας, αγωνίζεται η αποκατάσταση της δικαιοσύνης, για ελευθερία και επιστροφή στις πατρογονικές εστίες. Διαμηνύοντας ακούραστα προς κάθε κατεύθυνση ότι στόχος μας παραμένει η επίτευξη δίκαιης και βιώσιμης λύσης στο κυπριακό πρόβλημα, στην βάση των σχετικών ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου. Μιας λύσης χωρίς αναχρονιστικές εγγυήσεις, στρατεύματα κατοχής και σχέσεις εξάρτησης. Μιας λύσης που θα καθιστά την Κύπρο ένα σύγχρονο, βιώσιμο και λειτουργικό κράτος. Οι προσπάθειες μας βρίσκουν όμως εμπόδιο μια Τουρκία που τηρεί άτεχτη και μαξιμαλιστική στάση και της οποίας η προκλητικότητα αυξάνεται επικίνδυνα. Όχι μόνο για την ίδια την Κύπρο, αλλά και για την ευρύτερη περιοχή. Η Τουρκία χρησιμοποιεί την τουρκοκυπριακή κοινότητα, την οποία ελέγχει πλήρως πολιτικά και οικονομικά, ως πρόσχημα για να δικαιολογήσει την παρουσία της στην Κύπρο. Πιο πρόσφατα, κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου γενικότερα και του δικαίου της θάλασσας ειδικότερα, παρεμβαίνει στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κυπριακής Δημοκρατίας και δημιουργεί κλίμα εκφοβισμού, προσπαθώντας μέσω της προσφυλούς της διπλωματίας των κανονιοφόρων να παρεμποδίσει την υλοποίηση των ενεργειακών σχεδιασμών της Κύπρου και απειλώντας την ειρήνη και τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο. Επιτρέψτε μου να εκφράσω και δημόσια βαθιά ευγνωμοσύνη για την πλήρη και αδιάλειπτη στήριξη και συμπαράσταση της Σερβίας όσον αφορά στην κυριαρχία, ανεξαρτησία, εδαφική ακεραιότητα και ενότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς και στις προσπάθειες που καταβάλουμε για την δίκαιη και ειρηνική επίλυση του προβλήματός μας. Θα ήταν παράληψη. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Θα ήταν παράληψη να μην εκφράσω επίσης την βαθύτατη εκτίμηση και αναγνώριση της Κύπρου για τη συνεισφορά του σερβικού λαού μέσα από την παρουσία του σερβικού αποσπάσματος της Σουλφική. Κυρία Πρόεδρε της Εθνικής Συνέλευσης της Σερβίας, ευχαριστώντας σας θερμά για την πρόκλησή σας και ιδιαίτερα για την άκρως τιμητική ευκαιρία να απευθύνω στην Εθνική Συνέλευση της Σερβίας αυτόν τον λόγο,
διαβιβάζω τους εγκάρδιους χαιρετισμούς του κυπριακού λαού προς τους Σέρβους αδελφούς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ.